1968 είναι από το βιβλίο «Πράξεις των Αποστόλων», κεφάλαιον Ήτα, 8 κεφάλαιο. «Πράξεις των Αποστόλων», 8 κεφάλαιο και εδάφιο 5. Από τις «Πράξεις των Αποστόλων», 8 κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομαθημαδών εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα τα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά, φωνάζοντα με τα μεγάλης φωνής και πολύ παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε τι Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχε εν την πόλη κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας λέγονε αυτόν ότι είναι μέγαστής, εις τον οποίον έδιδον προσοχήν πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντες ούτως είναι η δύναμις του Θεού η μεγάλη. Έδιδον δε προσοχήν εις αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολύν καιρών με τας μαγείας. Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού ευαυτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαφτιστής έμενε πάντοτε μετά του Φιλίππου και θεωρών σημεία και θαύματα μεγάλα γινόμενα εξεπλήτετο. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι ή εν Ιερουσαλήμης ότι η Σαμάρια εδέχθη, το λόγον του Θεού απέστειλον προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήταν εις καταβάντες προσευχήθησαν περί αυτών, διαναλάβωση πνεύμα Άγιο, διότι δεν είχεν έτη επιπέσει επί δένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βαφτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε πέθετον τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδώ δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων εδίδετο το πνεύμα του Άγιον προσέφερεν εις αυτούς χρήματα λέγον, δότε και σε μέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε ισότι να επιθέσω τα σχήρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιον. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριόν σου, ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Συ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρων εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον λοιπόν από τις κακίας σου ταύτης και δεήθη του Θεού, ίσως συγχωρεθεί είσαι η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι η σχολή πικρίας και δεσμών αδικίας. Αποκριθείς δε ο Σίμων, είπε δε ήθη τυσί, εσείς υπέρ εμού προς τον Κύριον, δια μην έλθει επ' εμέ μηδέν εξ όσων είπετε. Εκείνοι λοιπόν αφού εμαρτύρησαν και λάλησαν το λόγο του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, κηρύξαντες το Ευαγγέλιον και εν πολλές κόμες των Σαμαριτών. Αμήν. Σαμάρια. Μία περιοχή όπου κατοικούσαν παλαιότερα οι 10 φυλές του Ισραήλ, δηλαδή όλες οι φυλές εκτός του Ιούδα και του Βενιαμίν. Όμως λόγω της αμαρτίας και της ιδωλολατρίας, ιδιαίτερα διότι είχαν κάνει σύμφωνα με τον Ιεροβοάμ, τον πρώτο βασιλιά του χωρισμένου πια Ισραήλ, δύο βόδια στη Βεθήλ και τα προσκυνούσαν λέγοντας «Εσύ είσαι ο Θεός μου», ότι «Εσύ είσαι ο Θεός μας» και θυσίαζαν σε αυτά, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Όχι μόνο δεν μετεμνέωσαν, αλλά προχώρησαν και σε μεγαλύτερη αμαρτία, αποστασία και παράβαση, με αποτέλεσμα ο Θεός επέτρεψε κρίση στο λαό αυτό, στέλνοντας τους Ασσυρίους και το βασιλιά τους, όπου κατέστρεψαν τους ναούς, τα θυσιαστήρια, εχμαλώτησαν και εξόρισαν το πλήστον του λαού Ισραήλ, των 10 φυλών του λαού Ισραήλ, και ταυτόχρονα έφεραν άλλους λαούς από την Βαβυλώνα αλλά και από τη Συρία, και έτσι έγινε επιμιξία του υπολείπου των 10 φυλών του Ισραήλ μαζί με αυτούς τους οποίους μετεκόμισαν οι Σύριοι, και δημιουργήθηκε ένας καινούριος λαός, θα τολμούσαμε να πούμε, οι Σαμαρίτες, όπου ο πυρήνας τους ήταν και αποτελεί το από τις 10 φυλές του Ισραήλ. Είχαν λοιπόν το λόγο του Θεού, μάλιστα έμεναν μόνο στην Πεντάτευκο και δεν αποδέχονταν τους προφήτες και τους ψαλμούς. Και όταν προσπάθησαν να θυσιάζουν μαζί με το λαό Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα,
οι Ιουδαίοι τους απεμάκρυναν και τους θεώρησαν αιρετικούς, μεμολισμένους και από διδασκαλία αλλά και από τα έθνη. Και έτσι αναγκάστηκαν και έκαναν ένα καινούριο θυσιαστήριο στη Σαμάρια στο όρος Γαριζίν, όπου είπαν μάλιστα ότι αυτό ήταν το πρώτο το οποίο έθεσε ο Μωυσής και εκεί διέταξε ο Μωυσής να λατρεύεται ο Θεός, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους που έλεγαν στα Ιεροσόλυμα. Αργότερα, μετά την εξορία του λαού Ισραήλ, όταν επέστρεψε ο Νεεμίας, τότε πλησίασαν τον Νεεμία και τους Ιουδαίους να οικοδομήσουν μαζί και το ναό και το τείχος, όμως οι άνθρωποι του Θεού, ο Νεεμίας, είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα κοινό ανάμεσα σε εσάς και σε μένα. Ήρθε ο Χριστός που αλλάζει τα πάντα και τα χωρίσματα και τις ανθρώπινες διατάξεις και τα μίση και τα πάθη, και κήρυξε σε μια γυναίκα αμαρτωλή, τη Σαμαρίτισσα, εκεί στη Σιχέμ, και όλοι πίστεψαν τότε στο Χριστό. Αλλά δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα της Σαμάριας. Η ώρα της Σαμάριας θα έρθει ύστερα από ένα μεγάλο διωγμό στα Ιεροσόλυμα. Είχε δημιουργηθεί πια με μεγάλες δυνάμεις Πνεύματος Αγίου η Εκκλησία εν Ιεροσαλήμης, με τους Αποστόλους, με τους Πρεσβύτερους, με τους Διάκονους, με δυνάμεις πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Αλλά έπρεπε να επεκταθεί σε όλη την Οικουμένη. Η επέκταση σε όλη την Οικουμένη έγινε με τον πιο αρμόδιο τρόπο, γιατί με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαν να δεχθούν οι Ιουδαίοι, οι χριστιανοί Ιουδαίοι, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στα έθνη και μάλιστα στους Σαμαρίτες, με τους οποίους μέγα χώρισμα υπήρχε. Ο Θεός όμως έφερε διωγμό και έτσι όλοι εκτός των 12 Αποστόλων εγκατέλειψαν τα Ιεροσόλυμα και βρέθηκαν εκτός Ιουδαίας, και μάλιστα ο Φίλιππος στη Σαμάρια. Εκεί στη Σαμάρια οι Σαμαρίτες είχαν ανάμεσά τους έναν κάποιον Σίμωνα μάγο, ο οποίος εξέπλητε κάμνων μαγείας όλους τους Σαμαρίτες, οι οποίοι έλεγαν ότι αυτός είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη, διότι για πολύ χρόνο εξέπλητε με τις φοβερές μαγείες του τους πάντες, και έτσι όλοι αυτοί, μη έχοντας την σωστή, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πίστη του Λόγου του Θεού και έχοντας μέσα άλλες επιμειξίες κοσμικές, ανθρώπινες, αλλά και διδασκαλιών, επίστησαν εύκολα ότι η δύναμη του Θεού του μεγάλη εφέρετο στη Σαμάρια μέσα από το Σίμωνα το μάγο. Μέχρι ότου ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους ένας διάκονος της Εκκλησίας, ο Φίλιππος. Αλλά ο Φίλιππος δεν ήταν μόνος του. Ο Φίλιππος ήταν απεσταλμένος του Χριστού και ο Χριστός ήταν μαζί του. Με αποτέλεσμα τα λόγια του να είναι δυνατά εν πνεύματι Αγίω, να βρίσκουν απήχηση στις καρδίες των ανθρώπων, καθώς τους μίλαγε για τη Βασιλεία του Θεού και για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Χριστός που ήταν μαζί του συνεπεμαρτύρει στα λόγια του με τα επακολουθούντα θαύματα, ώστε πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν και πολλοί δαιμονισμένοι ελευθερώθησαν και τα πνεύματα της πονηρίας εξήρχοντο, φωνάζοντα με τα φωνής μεγάλης. Όλοι λοιπόν ακούσαντες τον λόγο του Φιλίππου, ο οποίος είχε δύο χαρακτηριστικά από τον ουρανό. Πρώτον, απεσταλμένος του Χριστού, και δεύτερον, ο Χριστός ήταν μαζί του. Ο λόγος του χτύπαγε και γκρέμιζε τα έργα του διαβόλου μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε πάντες επίστευον. Και καθώς επίστευον και διδάσκονταν το θέλημα του Θεού, εβαφτίζοντο εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Σίμων, βλέποντας τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός, τις ενέργειες του Θεού, τη δόξα του Θεού,
Πίστευσε και αυτός στο όνομα του Χριστού. Πίστευσε και αυτός στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει η Γραφή, ενέμενε προς καρτερών των Φίλιππων. Το βλέμμα του λοιπόν, αν και πίστευσε, δεν εστράφει στον Θεό, στον Χριστό, αλλά έμενε στον Φίλιππο, βλέποντας πώς εργάζεται ο Θεός με αυτόν. Το αποτέλεσμα ήτανε, μετενόησε, βαφτίστηκε στο όνομα του Χριστού και πιθανότατα όταν αργότερα έμαθαν από την Ιερουσαλήμ, από την Εκκλησία, ότι πίστεψε η Σαμάρια και απέστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι βλέποντες ότι δεν είχε εκχυθεί ακόμη το Πνεύμα το Άγιο, προσευχήθησαν και επέθετον τα σχήρας επ' αυτών και λάμβανον Πνεύμα Άγιο. Πιθανότατα. Αλλά όχι με βεβαιότητα να έλαβε Πνεύμα Άγιο και ο Σίμων. Δεν μας το λέει η Γραφή. Αλλά αυτό που μας λέει η Γραφή είναι ότι ο Σίμων, αν και πίστευσε, ποτέ δεν μετενόησε. Ποτέ. Η καρδιά του παρέμεινε στα ίδια, στις ίδιες επιθυμίες. Ενήργησε ο Θεός τη ζωή του. Άλλαξε ο Θεός τη ζωή του. Τον αναγέννησε. Ο Φίλιππος τον βάφτισε στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αλλά η καρδιά του παρέμεινε στα ίδια. Με τα πάσης βεβαιότητας ο Φίλιππος θα του είπε αυτά που είπε ο Χριστός: αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, θα πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Αυτός όμως σε αυτό το λόγο, που είναι καθοριστικός για κάθε έναν χριστιανό, τον οποίον επισκέφτεται ο Χριστός και αλλάζει τη ζωή του, ότι τώρα πρέπει να ακολουθεί τον Χριστό, σε αυτό το λόγο ο Σίμων, ο μάγος, δεν έδωσε καμία σημασία, αλλά προσεκολύθη στο Φίλιππο και ακολουθούσε το Φίλιππο, γιατί η καρδιά του ποτέ δεν ελευθερώθηκε από τις επιθυμίες που είχε για δύναμη, εξουσία και δόξα. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε από τις ορέξεις της καρδιάς του, που ήταν απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη όπως όλων των ανθρώπων. Ποτέ δεν κατεδίκασε, αν και αναγεννήθηκε, αν και βαφτίστηκε ενίδατη. Και όπως είπαμε, πιθανόν να βαφτίστηκε και εν Πνεύματι Αγίω, αφού λέει η Γραφή και λάμβανον άπαντες Πνεύμα Άγιον. Όταν επέθετον τα σχήρας ο Πέτρος και ο Ιωάννης επί πάντων αυτών. Εκείνο όμως που έμεινε και παρέμεινε στην καρδιά του ήταν οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Μπορεί να νίκησε, αν και δεν το ξέρουμε, τις επιθυμίες της σαρκός με την αναγέννηση, αλλά δεν ξεπέρασε ποτέ τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Ποτέ δεν αγάπησε το Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός ποτέ δεν τον γνώρισε. Ποτέ δεν εξεζήτησε την υπακοή και δεν άκουσε τη χάρη, τη σωτήριο που φανερώθηκε και στους Σαμαρίτες και δίδασκε και τους Σαμαρίτες να αρνηθούν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να περπατήσουν μέσα στον πονηρό αυτό κόσμο, δικαίως, αγίως και ευσεβώς, προσμένοντες την επιφάνεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό συνέχισε παρόλη την επέμβαση που έκανε ο Θεός στη ζωή του, να ζει, να σκέφτεται, να επιθυμεί και να θέλει όχι τα του πνεύματος αλλά τα της σαρκός, ώστε ποτέ δεν αγιάστηκε, ποτέ δεν ήρθε η χάρις του Θεού μέσα του να κατοικήσει.
και να διώξει την αμαρτία που κατοικούσε μέσα στη σάρκα του. Παρέμεινε ασεβής, πονηρός, άδικος, αν και αναγεννημένος και βαφτισμένος στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Παρέμεινε ο ίδιος, αν και ο Χριστός τον άλλαξε, γιατί δεν μετενόησε, δεν ήλθε εις εαυτόν, δεν κατάλαβε ότι η καρδιά του δεν καθαρίστηκε, δεν έγινε ευθεία ενώπιον του Κυρίου, δεν κατάλαβε ότι δεν απέκτησε ποτέ καρδιά κατά την καρδιά του Θεού, δεν συνειδητοποίησε ότι ο Θεός είναι Άγιος και Αγίους θα παραλάβει. Δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο Θεός τον καλεί σε έναν καινούριο δρόμο που αυτός είχε ετοιμάσει για αυτόν, σε έναν αγώνα αγιασμού για τη δόξα του Θεού. Δεν είχε καταλάβει ποτέ ότι η πίστης που εδόθη άπαξ εις τους Αγίους είναι αυτή που ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτός ήταν ο Σίμων ενώπιον του Θεού, αλλά και κάθε ένας από μας έχει ένα όνομα, μια ιστορία, ένα παρελθόν, ένα παρόν, αλλά και ένα μέλλον ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός θέλει, όπως λέει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικείς, και θέλω να τη διαβάσουμε όλοι μαζί αδελφοί αγαπητοί, είναι στη σελίδα 1048, είναι το τελευταίο κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, κεφάλαιο 5, έψιλον και 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Ποτέ δεν κατάλαβε ο Σίμων ότι χρειάζεται να αγιαστεί ολοκλήρως, ώστε να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα σας αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν τα κατάλαβε αυτά. Ότι ο Θεός θέλει ο αγιασμό εξ ολοκλήρου για να ομολογεί και να ομολογήσει και εκείνη την ημέρα ότι σας γνωρίζω. Σας γνωρίζω γιατί με αγαπήσατε. Με αγαπήσατε καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Αγαπήσατε τους αδελφούς σας όπως εγώ σας αγάπησα. Γι' αυτό και η πρόθεσή σας και η επιθυμία σας. Και εδώ αδελφοί θέλω να μείνω όσο μου επιτρέπεται η ανθρώπινη φύση μου πιο έντονος. Να περπατήσετε όχι με το θέλω σας, αλλά με το θέλω του Θεού. Όχι με αυτό που σας αρέσει, αλλά με αυτό που αρέσει στο Θεό. Και οι αποφάσεις σας να μην είναι σύμφωνα με την καρδιά σας, αλλά σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Γιατί τότε μόνο αν ζείτε κατά το Πνεύμα θα περιπατείτε και κατά το Πνεύμα. Γιατί ο άνθρωπος που ζει κατά το Πνεύμα αλλά που δεν περπατάει κατά το Πνεύμα, που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας αλλά δεν ορθοποδεί στο λόγο της αληθείας,
ματέως αγωνίζεται, εις μάτιν, με τα χίλια λατρεύουν το Θεό, αλλά η καρδιά τους μακράν απέχει. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που μας δίνει σήμερα ο Θεός, σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγάλους, γέροντες, νέους, νέες, να δοκιμάσουν εαυτόν και ύστερα να σταθούν στην τράπεζα του Κυρίου. Να δοκιμάσουν εαυτόν εάν το περπάτημά τους δεν είναι κατά την όψη. Δεν είναι κατά τη σάρκα. Και οι αποφάσεις τους δεν είναι κατά την καρδία τους, εάν η καρδιά τους δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Γιατί τότε αυτά που έκανε ο Σίμων θα κάνουμε και εμείς αν δεν προσέξουμε. Και αυτά που είπε ο Πέτρος στο Σίμωνα μας τα λέει ο Λόγος του Θεού και σε εμάς. Με μια καρδιά λοιπόν αμετανόητη, με μια καρδιά που δεν ήταν ευθεία ενώπιον του Κυρίου, ειλικρινής, αλλά εντελώς αντίθετη από του Ιώβ που ήταν δικαία, αγία, ευσεβής, απεχόμενος από του κακού, άμεμπτος. Με μια καρδιά που επιθυμεί τα ωραία πράγματα που προσφέρουν οι άλλοι, όλοι οι άλλοι. Που κρίνει και αποφασίζει με αυτά που αρέσει, που αρέσουν στα μάτια της, σαν την Εύα, είδε ότι ήταν ωραίον εις τους οφθαλμούς, εύγευστο, νόστιμο εις τη γεύση, καλόν εις τη γεύση και σπουδαίο ως δίνον γνώσιν. Και ενώ υπήρχε ο Λόγος του Θεού στερεός αμετακίνητος, μη φάγετε από του καρπού του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, γιατί εξάπαντος θα πεθάνετε. Αυτή η Εύα όχι μόνο επλανήθη κατά τη σάρκα, την ψυχή και το πνεύμα, αλλά απατηθήσα επλάνησε και τον Αδάμ, με αποτέλεσμα η συνέχεια τους να είναι μέσα από τον Κάιν και κατά χάριν Θεού και από τον Άβελ και αργότερα από τον Σιθ. Αδελφοί αγαπητοί, επαναλαμβάνω, όλοι έχουμε ένα παρελθόν, μια ιστορία, μια ομολογία. Όλοι έχουμε ένα παρόν, το σήμερα που ήρθαμε στην Εκκλησία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλοι έχουμε και ένα μέλλον. Και το μέλλον εξαρτάται από την καρδιά μας. Γι' αυτό ο Θεός κράζει. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Και σήμερα μας προσκαλεί να του δώσουμε την καρδιά μας εξ ολοκλήρου, να την κάνει ευθεία ενώπιον του, να την κάνει κατά την καρδία του, να την καθαρίσει, γιατί είναι γεγραμμένο μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί, μόνο αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου, θα δουν το Θεό. Και ο καθαρισμός της καρδιάς δεν γίνεται παρά μόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση και με το αίμα του Ιησού Χριστού. Όπως η συνείδησης δεν καθαρίζεται παρά μόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση και με το αίμα του Χριστού, αλλά και το περπάτημά μας από σήμερα και στο εξής δεν θα είναι ευάρεστο εις το Θεό, αν δεν είναι διαπίστεως και μέσα στο φρόνημα του Χριστού, που εν μορφή Θεού υπάρχον πρώτον δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά δέχτηκε να κενώσει τον εαυτό του από τη δόξα του, δέχτηκε να λάβει δούλου μορφή. Δέχεσαι? Δέχεσαι να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να κενώσεις τον εαυτό σου από τις γνώσεις σου, τις εμπειρίες σου, τις βουλές σου, τις επιθυμίες σου,
τη γνώμη σου, τις απόψεις σου και να λάβεις και δούλου μορφή. Και να γίνεις όμοιος με τους Αγίους ανθρώπους του Θεού. Όπως ο Μωυσής, ο οποίος μας λέει η Γραφή ότι αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, γιατί προέκρινε μάλλον να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσχερη απόλαυση. Και εγώ δεν λέω αμαρτίας, πρόσχερο απόλαυση ζωής. Μη σε ενδιαφέρει η απόλαυση που θέλει η καρδιά σου. Ζήτησε να εφραίνεσαι στην παρουσία του Θεού. Και πρόκρινε για τον εαυτό σου να κακουχήσει μάλλον με το λαό του Θεού. Εάν και αφού κρίνεις ότι ο νηδισμός του Χριστού είναι μεγαλύτερος πλούτος και μεγαλύτερη δόξα από όλους τους θησαυρούς του κόσμου τούτου. Και τούτο θα συμβεί μόνο εάν σήμερα πάρουμε την απόφαση να ενατενίσουμε και από εδώ και στο εξής να ενατενίζουμε στα αιώνια, στα ασάλευτα, στα ουράνια και όχι στα πρόσκαιρα, στα σαλευόμενα και στα γήινα. Και αφού λοιπόν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Το θαύμα. Τότε. Τότε όταν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, δεν φανερώθηκε σαν βασιλιάς, αλλά αποκαλύφθηκε σαν δούλος, σαν υπηρέτης, ομολογώντας ότι δεν ήρθε να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει. Τότε εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος στο θέλημα του Θεού μέχρι θανάτου. Πράγμα το οποίο ούτε καν το σκέφτηκε ο Σίμων, ότι πρέπει να γίνει υπήκοος μέχρι θανάτου. Και μάλιστα ο Κύριος μας θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο, μόνο γι' αυτό το λόγο. Όχι γιατί ήτανε ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, αλλά μόνο γι' αυτό το λόγο, επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου γενόμενος υπήκοος, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τον υπερύψωσε. Και εδώ και σε αυτόν το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και το ερώτημα είναι τώρα, ποιος θέλεις να σε υψώνει? Ποιος θέλεις να σε υψώσει? Ο Σίμων πήγε και είπε, πάρτε λεφτά γιατί θέλω να γίνω μεγάλος, να μου δώσετε αυτή την εξουσία, να προσεύχομαι και να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο γιατί θέλω να είμαι μεγάλος. Ο Χριστός είπε, θέλω να είμαι μικρός. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, Πάσχον δεν υπήλει. Ποτέ δεν διεκδίκησε το δίκιο του ή την εξουσία του και ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη δύναμή του. Αλλά ό,τι έκαμε τα έκαμε πάντοτε για τη δόξα του Πατρός του. Και έγινε μικρός, ο πιο ελάχιστος. Καταραμένος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο μόνος άνθρωπος στον οποίο ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του. Γιατί πάνω σε αυτόν μαζεύτηκαν οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Εγώ αγιάζομαι εμ' αυτόν, για να είναι αγιασμένη η δική μου. Μεγάλο μυστήριο αυτό. Ποιος θέλεις να σε υψώσει? Τι θέλεις να είναι το μέλλον σου? Μπορεί και να πλουτίσεις, μπορεί και να αποκτήσεις δύναμη, μπορεί να αποκτήσεις και εξουσίες,
Μπορεί και να κάνεις θαύματα ακόμη και να εκβάλεις και δαιμόνια και να προσεύχεσαι και να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Αλλά ο υποκριτής δεν θα έχει ελπίδα όταν θα έρθει ο Θεός να τον παραλάβει. Κύριε μου, δεν θα έχει ελπίδα. Δεν θα χάλεται ποτέ στην παρουσία του Θεού στον ουρανό. Δεν θα δει τη δόξα του Θεού. Δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί ζήτησε κατά την πονηρά αυτού καρδία τις επιθυμίες του. Και δεν κατάλαβε ότι ο Χριστός τον προκαλεί σε έναν καινούριο δρόμο, Άγιο δρόμο, σε έναν καινούριο αγώνα, αγώνα δόξης και αγιασμού, σε μία κληρονομιά αιώνια, ουράνια, όπου θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αδερφοί αγαπητοί, σήμερα που είμαστε αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατη, βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου, οι πολύ περισσότεροι από εμάς, σήμερα να μετανοήσουμε. Σήμερα να φέρουμε την καρδιά μας στον Χριστό. Σήμερα να ομολογήσουμε τις πολλά πτεωμένα πάντες. Σήμερα να καταδικάσουμε στο όνομα του Χριστού κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Κάθε τι που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα να εξομολογηθούμε ακόμη και τα κρύφια αμαρτήματα που βαραίνουν την ψυχή μας. Και σήμερα να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Γιατί αυτή θα μας πάει στον ουρανό. Αμήν. Ψάλλουμε τον ύμνο 100.